Το Λεμβουργείο είναι ένα συνεργείο της τεχνικής διεύθυνσης της διοίκησης Ναυστάθμου Σαλαμίνας. Ανήκει στο πολεμικό ναυτικό και μετρά πάνω από 130 χρόνια λειτουργίας. Στελέχη και υπάλληλοι του ναυτικού επισκευάζουν πολεμικά σκάφη από σύνθετο υλικό, όπως ναρκοθυρευτικά και πετρελαιάκα τους, αλλά και σκάφη από ξύλο. Παλιοί και νέοι Λεμβουργοί, όπως παλιά οι Καραβομαραγκοί, με αγάπη και σεβασμό συνεχίζουν μια πολύτιμη παράδοση που φτάνει ως την αρχαιότητα. Από τα πρώτα συνεργεία στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας με αδιάλειπτη λειτουργία από το 1881. Το αντικείμενο των εργασιών μας είναι η επισκευή των ξύλινων σκαφών, ξύλινων τμήματων τα οποία χρειάζονται τα πολεμικά πλοία, είτε μικρά είτε μεγάλα κομμάτια. Κουπαστές, καταστρώματα, νομής και πετσώματα ξύλινων πλοίων του πολεμικού ναυτικού. Όλα ξεκινούν από εδώ, όπου διενεργείται το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας τους. Του δίνουμε τη μορφή που χρειάζεται το ξύλο. Είτε να πλανιστεί, είτε να ξεχοντριστεί, είτε να στρογγυλευτεί, να διάφορες μορφές στο προφίλ του ξύλου. Όλα αυτά γίνονται πριν ακόμα πάει να τοποθετηθεί, εκεί πρέπει να πάει να τοποθετηθεί το ξύλο. Μπορεί να ξεκινήσουμε από μικρές βάσεις ξύλινες, που είναι στα καταστρώματα των πλοίων για σωστικές λέμβους. Μέχρι και μεγάλα μούσα, πλευρικά και κεντρικά, που τα χρησιμοποιούμε για την ανέλκυση μεγάλων πλοίων όπως φρεγατών. Με τα χρόνια εξελίσσουν την τέχνη και τις τεχνικές τους. Βασικό αντικείμενο της δουλειάς τους αποτελεί πια και η επισκευή, αντικατάσταση και συντήρηση σύνθετων σκαφών όπως των πολυεστερικών. Στη φύση της δουλειάς χρειάζεται να έχουμε μέτρα προστασίας καλά, γυαλιά, αναπνευστικές μάσκες, να μην εισπνέουμε το υαλοπύλημα γιατί είναι πάρα πολύ βλαβερό, καθώς και για το σώμα φοράμε την ολόσωμη φόρμα για να είμαστε καλύτερα προστατευμένοι. Τα χέρια του κυρίου Πέτρου δουλεύουν το ξύλο 35 χρόνια. Το αγαπά και μεταδίδει την τέχνη και στους νεότερους. Το αντικείμενό μου είναι το ξύλο, μου αρέσει πάρα πολύ και δεν το αλλάζω με τίποτα. Δηλαδή αν τυχόν εγώ ξαναρχίσα πάλι από την αρχή, πάλι με το ίδιο πράγμα θα σχολιάσω, πάλι με τα ξύλα. Ένα από τα ξύλινα πολεμικά πλοία στα υπόστεγα επισκευής των Λεμβουργών και η Τριήρης Ολυμπιάς για τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και επισκευής. Είναι ιδιαίτερος ο τρόπος επισκευής του, διότι πηγαίνει με την παραδοσιακή μέθοδο επισκευής και συντήρησης τέτοιου σκάφους. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι παλαιού τύπου και όλα γίνονται πατροπαράδοτα. Ακούραστα, με γνώση και μεράκι, τα χέρια αυτών των ανθρώπων συντηρούν, επισκευάζουν, δίνουν ζωή στα υλικά τους, ταξιδεύοντάς τα ως λειτουργικά μέρη μέσα στα πλοία του πολεμικού ναυτικού.